Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι τηλεθεατές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε πολύ γρήγορα να καλησπερίσουμε την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ως φαίνεται και υποψήφια ευρωβουλευτή στις επικείμενες ευρωεκλογές. Κυρία Τελιγιορίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Θανασιάδη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του σταθμού. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, παρότι γνωρίζω ότι είναι κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και συναισθηματικές λόγω ενός δυσάρεστου γεγονότος και είστε και να το πούμε καθοδόν προς την εστία σας και από αυτή την έννοια σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα παρόν εδώ στην εκπομπή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε κυρία Τελιγιορίδου πολύ γρήγορα. Με τι άλλο, με τα θέματα έτσι της ρευστότητας των παραγωγών, διότι βλέπουμε σήμερα, είμαστε 2 Απριλίου και τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφορικά με τις πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων και των οικολογικών σχημάτων, βλέπουμε να πάνε πίσω. Και είχαμε και σήμερα και κάτι πληρωμές από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών με το αγροϊκό πετρέλαιο που στην κυριολεξία ήταν ψίχουλα. Τα μηνύματα έρχονται σωριδών εδώ πέρα και από αγανακτισμένους παραγωγούς με τα ποσά που βλέπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε κύριε Αθανασιάδη. Δυστυχώς οι αγρότες μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση που βιώνουν δεν έχουν και την στήριξη που θα έπρεπε από την κυβέρνηση και από τους μηχανισμούς πληρωμών όπως είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις καθυστερούν. Το ίδιο συμβαίνει με τα οικολογικά σχήματα και να πούμε εδώ ότι ήδη έχει χαθεί η πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ με τα νέα οικολογικά σχήματα και βέβαια φαίνεται και από την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι το ποσό της επιστροφής ούτως ή άλλως δεν ανταποκρίνεται στο κόστος που πληρώνουν οι παραγωγοί καθώς αφορά ουσιαστικά το 50% της κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου. Αλλά ακόμη και σε αυτό το 50% υπάρχει μεγάλη μείωση σε αυτούς που δικαιούνται την επιστροφή και δεν υπάρχει μια δίκαιη κατανομή του. Αυτό δείχνει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν έχει να περιμένει και πολλά πράγματα από αυτή την κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβερνητική πολιτική που υστερεί απέναντι στα πραγματικά προβλήματα και υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις και πάρα πολλές παλινοδίες που δημιουργούν ακόμη πιο αρνητικό κλίμα για την συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Δυστυχώς, οι αγροτικές επιχειρήσεις πλέον δεν μπορεί να είναι βιώσιμες. Το κόστος της παραγωγής είναι τεράστιο σε όλα τα προϊόντα, σε όλα όσα απαιτούνται για την καλλιέργεια και για τη συνέχιση και της κτηνοτροφικής παραγωγής. Η κυβέρνηση λέει ότι όλα τα κάνει καλά, λέει ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους, αλλά το αποτέλεσμα από την πολιτική της είναι μηδενικό. Πραγματικά τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες λύσεις. Μόνο μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης που στην ουσία όμως δεν προσφέρει τίποτε στο να δίνει αποτέλεσμα για το πώς θα συνεχίσουν οι αγρότες να παράγουν. Πάνω σε αυτό και το επικοινωνιακό που είπατε κυρία Τελιγιορίδου, έχω ένα μήνυμα από έναν φίλο από τον Αλμυρό. Θα ήθελα να σας το διαβάσω, να είστε γνώστρια και αν μπορείτε να κάνετε τίποτα από την θεσμική θέση που έχετε και στην πολιτική γραμματεία του κόμματος ως υπεύθυνη αγροτικού. Λοιπόν, καλησπέρα. Αγρότες, λέει, του Αλμυρού Μαγνησίας. Μας πληροφορούν ότι το πάγωμα των χρεών στη ΔΕΗ δεν ισχύει. Το πάγωμα των χρεών που με τη ρύθμιση που υποσχέθηκε η κυβέρνηση και τη δεκαετή ρύθμιση. 2 χρόνια πάγωμα και 8 χρόνια ρύθμιση. Από υποκαταστήματα του Αλμυρού, ΔΕΔΙΕ, δεν έχουν κάποια εντολή, λένε, να κάνουν επανασυνδέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Τελιγιορίδου, συνεχίζονται να κόβονται ρεύματα παρά την κυβερνητική εξαγγελία. Κυβερνητική εξαγγελία χωρίς κανένα αντίκρισμα, κύριε Αθανασιάδη. Ήδη και τους προηγούμενους μήνες η κυβέρνηση υποτίθεται έφερε μια τροπολογία στη Βουλή όπου θα σταματούσε τις διακοπές ρεύματος
στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κάτι που δεν έχει γίνει. Το γνωρίζετε πολύ καλά συνολικά στην Θεσσαλία, όπου οι πλημμυροπαθείς αγρότες, ενώ πήραν αυτή την υπόσχεση και υποτίθεται έγινε και η νομοθετική πρωτοβουλία με την τροπολογία, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει κανένα πάγωμα και μάλιστα πηγαίνουν μηνύματα στους αγρότες ότι θα πρέπει άμεσα να αποπληρώσουν, διαφορετικά θα κοπεί το ρεύμα. Αυτό δείχνει ότι και οι υποσχέσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων και των αγροτικών κινητοποιήσεων, και εκεί υπήρχε μία κοροϊδία απέναντί τους. Και αυτό δεν εφαρμόζεται, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη και την εφαρμογή της υπόσχεσης ότι θα έχουμε μειωμένη τιμή στην κιλοβατόρα. Μια υπόσχεση βέβαια που ούτως ή άλλως περιείχε στοιχεία κοροϊδίας, καθώς όπως θα θυμάστε ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα έχει βάθος δεκαετίας. Στην πραγματικότητα όμως ήταν μια τιμή για τα 2 πρώτα χρόνια, ενώ για τα επόμενα 8 χρόνια αυτό το οποίο προέβλεπε ήταν 9 λεπτά την κιλοβατόρα στο 1/3 μόνο της κατανάλωσης. Τα υπόλοιπα 2/3 της κατανάλωσης και πάλι έρμεα της εσχροκέρδειας και της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας. Αυτά όμως είναι ζητήματα που πλέον οι αγρότες καταλαβαίνουν την κοροϊδία της κυβέρνησης και πραγματικά θεωρώ ότι υπάρχει μια προσπάθεια από προσανατολισμού και μια προσπάθεια του να πει ότι τα κάνει όλα καλά. Στην πράξη όμως τίποτε δεν γίνεται καλά. Κυρία Τελιγιορίδου, μας εξέπληξε πολύ αρνητικά, άσχημα και από την πλευρά του ΕΛΓΑ, από το γεγονός, και επ' αυτού θα ήθελα λίγο την άποψή σας, διότι μέχρι 31 του μηνός ήταν η προθεσμία για να πληρωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους. Συγγνώμη. Και υπήρχαν αυτά τα καταιγιστικά μηνύματα στους παραγωγούς, τόσο οφείλεται, εξοφλήστε, δεν θα υπάρχει παράταση. Βλέπω βουλευτές εδώ της περιφέρειάς μας, και να τους ονοματίσω, ο κ. Χαρακόπουλος, ο κ. Καπετάνος, ο κ. Κέλλας, οι οποίοι ζητάνε να δοθεί αυτή η παράταση, επισκέφτηκαν τον κ. Λικουρέτζο και υπάρχει μία αντίσταση από την πλευρά του ΕΛΓΑ και του ΙΠΑΤ. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Πώς γίνεται, είναι κοινωνικά δεκτό, αποδεκτό τη στιγμή που υπάρχουν πλημμυροπαθείς στην περιφέρειά μας, τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει το βιός τους, να ζητείτε και να μην δίνετε η παράτηση ασφαλιστικής εισφοράς, να μην είναι πληρωμένα όλες αυτές τις ενισχύσεις που αναφέρατε, και από την άλλη μεριά να υπάρχει ένα ΕΛΓΑ που να λέει αν δεν πληρώσεις, έχεις, δεν έχεις, σου κόβονται οι αποζημιώσεις. Ένας ΕΛΓΑ ο οποίος δεν μπορεί να κατανοήσει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στις περιοχές που έχουν πλημμυρίσει και που έχουν υποστεί αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Τα μηνύματα που φτάνουν στους αγρότες είναι ότι από μία Τετάρτου και μετά όσοι δεν έχουν πληρώσει δεν θα έχουν τη δυνατότητα των αποζημιώσεων. Αυτό είναι πραγματικά μία ενέργεια που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Προφανώς θα πρέπει ο ΕΛΓΑ να καταλάβει ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολο όλοι οι αγρότες να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί παράταση. Και από τη δική μας πλευρά, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, έχει γίνει ανάλογη παρέμβαση και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και θεωρώ ότι η διοίκηση του ΕΛΓΑ θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε αυτό. Γιατί είναι αδύνατον άνθρωποι που έχουν σταματήσει την δραστηριότητα τη γεωργική λόγω αυτής της τεράστιας φυσικής καταστροφής να μπορούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα μέσα σε αυτό το χρονικό όριο να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για την ασφάλιση. Και η παράταση είναι κάτι αναγκαίο. Να το διευκρινίσουμε και αυτό και να το επισημάνω, κύριε Τελιγιορίδου, ότι η παραγωγή, άσχετα ακόμη να το πω με την περιφέρεια τη δική μας Θεσσαλία που έχει πληγεί από τις θειομηνίες, λοιπόν, και έχει καταστραφεί ουσιαστικά,
και στην υπόλοιπη χώρα οι άνθρωποι δεν πληρώθηκαν το λεγόμενο παλιό πρασίνισμα. Και ο ΕΛΓΑ κατά παράδοση το Δεκέμβριο έκανε την παρακράτηση, καλώς την έκανε με βάση την υπογραφή που έβαζε ο κάθε παραγωγός, με την εξόφληση της βασικής και του πρασινίσματος εξοφλούσε και τις υποχρεώσεις των ΕΛΓΑ. Μα τώρα δεν έχουν πληρωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Δεν έχουν πληρωθεί. Υποτίθεται το πρασίνισμα θα το αντικαθιστούσε το ποσό από τα οικολογικά σχήματα. Οικολογικά σχήματα πολύπλοκα, με τρομερή γραφειοκρατία, με τρομερές απαιτήσεις και περιβαλλοντικούς στόχους, τα οποία ήδη η πρώτη χρονιά έχει χαθεί. Και βλέπουμε τώρα ότι ενώ χάθηκαν 425 εκατομμύρια από τα οικολογικά σχήματα που θα έπρεπε ήδη να δοθούν, τώρα τρέχει η κυβέρνηση να προλάβει, αλλά και πάλι βλέπουμε ότι οι αιτήσεις πλέον που γίνονται είναι τόσες πολλές που δεν μπορεί να φτάσει το ποσό αυτό. Υπάρχει πράγματι και μέσω της έλλειψης αυτών των επιδοτήσεων που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια ένα τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας που δεν επιτρέπει τους αγρότες με ευκολία να ανταποκριθούν στην ασφαλιστική τους υποχρέωση. Αυτό λοιπόν που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι εδώ και τώρα να δώσει παράταση και να βγάλει τον κόσμο από αυτό το τρομερό αδιέξοδο. Πείτε μας τώρα και κάτι άλλο, γιατί προέκυψε και αυτό με τους καταλογισμούς, το πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ουσιαστικά πιάστηκε και αδιάβαστος και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το ΕΠΑΤ. Δεν είχαν ιδέα. Αυτό φάνηκε, έτσι, ότι υπάρχει τέτοιο πρόστιμο. Τι ακριβώς, πού συνίσταται αυτό το πρόστιμο? Δεν είναι ότι δεν είχαν ιδέα, είναι ότι ήταν παντελώς αδιάφοροι. Εμείς από την πλευρά μας, κύριε Αθανασιάδη, από το 2022 το Νοέμβριο είχαμε ενημερώσει την κυβέρνηση ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ο κίνδυνος των καταλογισμών, καθώς υπήρχε επιστολή η οποία έλεγε ότι δεν εφαρμόζονται οι όροι και οι κανόνες για τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση τότε μας απαντούσε με τον τότε υπουργό, τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι όλα γίνονται με διαφάνεια και ότι αυτά που λέμε είναι κινδυνολογίες. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα να έχουμε καταλογισμούς από την Κομισιόν, από την Γενική Διεύθυνση DG Agri, 283 εκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2020-2021-2022 και η κυβέρνηση λέει ότι πιάστηκε εξαπίνης, ενώ ακόμη και αν δεν το ήξερε το θέμα, εμείς εδώ και 1,5 χρόνο την έχουμε προειδοποιήσει. Τότε λέγανε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι αν υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, αυτό θα λυνόταν με την μεταφορά των αιτήσεων του ΟΣΔΕ, της αίτησης ενίσχυσης στο gov.gr. Αυτό όμως δείχνει ότι δεν ήξερε τι γίνεται, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Οι καταλογισμοί λοιπόν είναι κάτι το οποίο επανέρχεται στη χώρα και είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής η οποία γίνεται με πλήρη άγνοια, με πλήρη αδιαφορία και το χειρότερο όλων είναι ότι αυτοί οι καταλογισμοί γίνονται με τέτοιον τρόπο και για την απονομή του εθνικού αποθέματος αλλά και γενικότερα για την μη τήρηση των κανόνων στις αιτήσεις του ΟΣΔΕ μετά από τους ελέγχους που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται με τέτοιο τρόπο που θα ζητηθούν χρήματα από παραγωγούς που τυχόν τα έχουν πάρει και πλέον θεωρείται ότι αυτό δεν έγινε με διαφάνεια. Εδώ λοιπόν είναι και πάλι υπόλογη η κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς θα το πληρώσουν και πάλι οι Έλληνες αγρότες. Ακριβώς. Τώρα να πάμε λίγο και στο θέμα της αναθεώρησης της νέας ΚΑΠ και τις προτινόμενες αλλαγές από την πλευρά της κυβέρνησης. Και δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί το γεγονός, κυρία Τελιγιορίδου, ότι ναι μεν, και αυτό είναι αποδεκτό και είναι ορθό, ότι στην υπάρχουσα προγραμματική περίοδο, στην νέα ΚΑΠ, δεν μειώθηκαν τα ποσά σε σχέση με την προηγούμενη, κοντά στα 19 εκατομμύρια ήταν, κοντά στα 19 εκατομμύρια είναι και τώρα, αλλά εδώ βλέπουμε ότι οι παραγωγοί με την υλοποίηση αυτής της νέας ΚΑΠ βλέπουν ότι έχουν χάσει τα μισά τους χρήματα.
Πώς είναι δυνατόν να είναι τα ίδια χρήματα, να μην έχει χαθεί ευρώ στη νέα στην σημερινή προγραμματική περίοδο και από την άλλη μεριά οι παραγωγοί να μην μπορούν να πληρωθούν στο έπαρκο τις επιδοτήσεις τους? Πράγματι είναι 19,3 δισεκατομμύρια το ποσό όσο ήταν και στην προηγούμενη ΚΑΠ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η κατανομή του ποσού αυτού ανάμεσα στις επιδοτήσεις και σε άλλες δράσεις έχει γίνει από το εθνικό στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης με τέτοιο τρόπο που είναι εις βάρος των παραγωγών. Για να γίνει κατανοητό, το ποσό μπορεί να είναι ίδιο. Η κυβέρνηση όμως της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε ένα στρατηγικό σχέδιο μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2021 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2022 και αφαιρεί 900 εκατομμύρια ευρώ από τις άμεσες επιδοτήσεις των αγροτών. Μόνο από την πρώτη πληρωμή που έγινε τον Δεκέμβριο, που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, στην βασική ενίσχυση είχαν οι αγρότες 240 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα στους λογαριασμούς τους. Και αυτό οφείλεται στο στρατηγικό σχέδιο που κατέθεσε και ενέκρινε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λέτε ότι υπήρχε δυνατότητα από την πλευρά μας, όπως βεβαίως, κάθε χώρα, ήταν κάθε, να ελιχθεί και να εφαρμόσει διαφορετικά έτσι τη νέα κάρτα. Ακριβώς, γιατί υπήρχε η ευελιξία κάθε κράτος μέλος να καταθέσει το δικό του στρατηγικό σχέδιο και να κάνει την κατανομή των πόρων με βάση τις ιδιαιτερότητές του. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, χωρίς καμία συζήτηση με τους αγροτικούς φορείς, χωρίς καμία συνεργασία με τα πολιτικά κόμματα, κατέθεσε ένα σχέδιο το οποίο σήμερα πληρώνει η ελληνική αγροτιά. Και το πληρώνει με τεράστια έλλειψη πόρων από τις επιδοτήσεις. Και έρχεται ο σημερινός υπουργός, ο κύριος Αβγενάκης, να πει ότι για όλα αυτά οφείλεται η ΚΑΠ, λέει, και οι σοσιαλιστές που συνεργάστηκαν με τους πράσινους, με τους αριστερούς. Ο ίδιος όμως, σε μια κρίση ειλικρίνειας το Νοέμβριο που μας πέρασε, σε συνέντευξη του έλεγε ότι μειώθηκαν οι πόροι, για παράδειγμα, από τη βασική ενίσχυση από το 1,63 εκατομμύρια στα 827, λόγω της απόφασης, λέει, του προηγούμενου υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του κυρίου Λιβανού. Ο ένας ρίχνει το βάρος των άλλων και σήμερα ο κύριος Αβγενάκης, αποποιούμενος στην ευθύνη, λέει ότι αυτός θα αγωνιστεί να αλλάξει το εθνικό στρατηγικό σχέδιο που κατέθεσε η δική του κυβέρνηση. Και σε σχέση με τα οικολογικά σχήματα, να το πούμε αυτό για να είναι ξεκαθαρισμένο, επαφίονταν στη κρίση της κάθε χώρας το τι οικολογικά σχήματα θα εφαρμόσει και κατά πόσο αυτά θα είναι δεδαλώδη, πολύπλοκα ή θα είναι απλοποιημένα. Δηλαδή δεν ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας υποδείξει συγκεκριμένα 10 αυτά θα εφαρμόσετε. Ακριβώς όπως το λέτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας και της Βιοποικιλότητας έβαλε 46 μέτρα. Αυτά όμως, τα 44 μέτρα. Αυτά όμως δεν είχε καμία χώρα την υποχρέωση να τα εφαρμόσει όλα μαζί. Υπήρχε λοιπόν η δυνατότητα τα οικολογικά σχήματα να διαμορφωθούν από κάθε χώρα με βάση το πώς αυτή έκρινε ότι μπορούν να υλοποιηθούν. Η δική μας κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, παρουσίασε οικολογικά σχήματα πολύπλοκα, οικολογικά σχήματα μη κατανοητά, με αποτέλεσμα να μείνουν μία απορροφήσιμη πόρη που είπαμε πριν, τα 425 εκατομμύρια. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η ελληνική κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα στην κτηνοτροφία, κατέθεσε ένα οικολογικό σχήμα που λέει ότι ο κάθε αγρότης θα πρέπει ηλεκτρονικά να δηλώνει ποιες είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κτηνοτροφική του εκμετάλλευση με βάση το σιτηρέσιο που ταΐζει τα ζώα του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι τόσο ειδικό, τόσο πολύπλοκο, τόσο γραφειοκρατικό και τόσο μη κατανοητό από τον κτηνοτροφικό κόσμο που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Και σήμερα έρχεται ο Υπουργός και λέει ότι δίνει μάχη για την απλοποίηση των οικολογικών σχημάτων και την μάχη αυτή προσπαθεί να την κερδίσει, ενώ είναι κάτι που αφορούσε αποκλειστικά απόφαση της κυβέρνησης.
Και όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, κύριε Τελεγιώδη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε με αυτό, είναι απόρρια της έλλειψης πολιτικού διαλόγου πριν την κατάθεση του στρατηγικού σχεδίου. Δηλαδή, κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουν και τώρα στην πράξη, ενδεχομένως, αν γίνονταν αυτός ο ευρύς διάλογος που δεν έγινε, να εντοπίζονταν αυτές οι αδυναμίες και οι παραλήψεις και οι δυσκολίες στην εφαρμογή. Αλλά το γιατί δεν έγινε δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν υπήρξε διάλογος ούτε με τους αγροτικούς φορείς, ούτε ουσιαστικός διάλογος στη Βουλή, όπου ερχόταν και μας παρουσιάζαν τις προτάσεις τους με μία μετροέπεια και με μία αλαζονία ότι αυτοί τα ξέρουν όλα. Και σήμερα λένε ότι τελικά το στρατηγικό σχέδιο χρειάζεται αλλαγές, καταθέτουν προτάσεις, υποτίθεται κάνουν συνεργασίες με άλλες χώρες, αλλά αυτά γίνονται στην ώρα τους. Αμετροέπεια λοιπόν τότε, και σήμερα πραγματικά οι αγρότες μας βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω της έλλειψης αυτής της συνεργασίας, του διαλόγου και της συνέργειας. Το είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να το επαναλάβουμε και τώρα, κύριε Τελεγιώδη, χοντρικά αυτή τη στιγμή, από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα, ουσιαστικά οι παραγωγοί μας δεν έχουν πάρει κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ. 700 Βεβαίως. Εκατομμύρια ευρώ είναι τεράστιο το ποσό. Που δεν είναι έχει τεράστιο διανεμηθεί. Το ποσό. Είναι τεράστιο το ποσό. Και συνολικά από τις άμεσες ενισχύσεις θα φτάσει στα 900. Το ποσό είναι τεράστιο. Και ακριβώς. Μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και με το τεράστιο κόστος της παραγωγής. Ο συνδυασμός αυτών των δύο νομίζω ότι δυσκολεύει πάρα πολύ τη συνέχιση της πρωτογενούς παραγωγής στη χώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τελεγιώδη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλά. Αυτή την ευχή τη δίνω συνεχώς, να έχουμε κάθε χρόνο λιγότερα προβλήματα και σε κάθε εμφάνιση του καλεσμένου να είναι λιγότερα τα προβλήματα, αλλά δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, η ευχή δεν πιάνει. Λοιπόν, πρέπει να προστρέξουν άπαντες. Η ευχή θα πιάσει μόνο αν υπάρχει η απαραίτητη βούληση και η απαραίτητη γνώση, ώστε οι πολιτικές αυτές να είναι προς όφελος των πολλών. Σε μια άλλη μεταγενέστερη συζήτησή μας θα ήθελα να πιάσουμε πιο αναλυτικά τα θέματα έτσι του ΕΛΓΑ, μιας και έχετε τεράστια εμπειρία και από αυτών των θεμάτων, να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει για να πραγματικά να υπάρχει ένας ασφαλιστικός οργανισμός και τελειογίδου στην υπηρεσία πραγματικά του παραγωγού. Πάντα στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από την κυρία Τέλη Γεωρίδου. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς οι οποίοι είστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Είμαστε ειδικοί στη μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών με το κλειδί στο χέρι. Μεγάλη εμπειρία σε αγροτικά φωτοβολταϊκά. Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με τεχνογνωσία και εμπειρία 12 ετών για άμεση εγκατάσταση με αξιοπιστία, ποιότητα και εγγύηση. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι η σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας. Με υψηλή τεχνογνωσία και πάθος για τη δουλειά, κατασκευάζουμε φωτοβολταϊκά πάρκα με προϊόντα υψηλής ποιότητας με τις καλύτερες αποδόσεις στις καλύτερες τιμές.